Δεν θέλω να θέσω ένα θέμα κανονικότητα υπουργείας του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη εσείς, όμως η διαδικασία σημερινή πραγματικά όχι μόνο δημιουργεί ερωτήματα κανονικότητας, αλλά δημιουργεί και ερωτήματα διαφάνειας. Κύριε Πρόεδρε, μόλις εχθές το απόγευμα μου στείλατε το επιχειρησιακό, το οποίο είναι 317 σελίδες. Το είδα σήμερα. Το φέρνω ως θέμα. Καλώς κάνετε. Εκτός αυτού, έρχεστε και φαίνεται ένα δημοτικό συμβούλιο με 6 προημερεσίας και 22 τακτικά θέματα. Το μεσημέρι υπήρχε η Οικονομική Επιτροπή, ακυρώθηκε. Ερχόσαστε και προδικάζετε την λήξη του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν ξέρω από πού απορρέει αυτή η δυνατότητα, ότι 8.30 ώρα θα έχουμε τελειώσει. Παράλληλα, ακυρώνεται η Οικονομική Επιτροπή σήμερα το μεσημέρι και κάνετε έκτακτη Οικονομική Επιτροπή 8 η ώρα. Μα με το Δημοτικό Συμβούλιο σε εξέλιξη προσπαθείτε να κάνετε Οικονομική Επιτροπή. Και στη συνέχεια, 8.30 ώρα θέλετε να συζητήσουμε τον προϋπολογισμό. Άρα, το κύριο Πρόεδρε, εσείς το αποδεχόσαστε ως κανονικότητα του Δημοτικού Συμβουλίου. Πραγματικά, εγώ θα αναρωτηθώ πού υπάρχει, πού εδρεάζει μια τέτοια λογική. Ο νομοθέτης, κύριε Πρόεδρε, δίνει συγκεκριμένα περιθώρια στα δημοτικά συμβούλια. Ομιλεί για 4 ώρες συν μία ώρα, άρα να έχουμε τον ελεύθερο χρόνο και να κάνει προγραμματισμό θεμάτων. Ένα δεύτερο άλλο θέμα είναι ότι ο νομοθέτης προσδιορίζει ειδική συνεδρίαση του προϋπολογισμού για να υπάρχει άνετος χρόνος συζήτηση 5 ώρων. Εάν εμείς ξεκινήσουμε, κύριε Πρόεδρε, σε 6 ώρα και εξαντλήσουμε το 5 ώρο του Δημοτικού Συμβουλίου και γίνει η Οικονομική Επιτροπή και εξαντλήσουμε το άλλο 5 ώρο του προϋπολογισμού, πότε θα τελειώσει, 3 ώρα, και ποιος πολίτης, αλλά και ποιος από εμάς έχει τη δυνατότητα να ακολουθήσει όλη αυτή τη διαδικασία. Κύριε Πρόεδρε, θα πρότεινα, για να μην υπάρχουν θέματα μείζωνος σημασίας τα οποία θα δημιουργηθούν οπωσδήποτε, θεωρώ ότι πρέπει να αναλάβει την πρωτοβουλία η ειδική συνεδρίαση του προϋπολογισμού να αναβληθεί για άλλη μέρα. Πραγματικά και η πρακτική όλη αυτή ακύρωση της Οικονομικής Επιτροπής να γίνει εμβόνιμα πριν τελειώσει το Δημοτικό Συμβούλιο, όλα αυτά δεν ξέρω αν εσάς, κύριοι συνάδελφοι, δεν σας δημιουργούν ερωτήματα, αλλά στο πιο απλό πολίτη, αν το ακούσει, θα αντιληφθεί ότι εδώ δεν γίνεται κάτι σωστό. Ότι εδώ πάει κάπου το πράγμα να συζητηθεί σε μία διαδικασία αντικανονικότητας με μία σκοπιμότητα. Και δεν θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει σκοπιμότητα. Θα παρακαλούσα, κύριε Πρόεδρε, να την άποψή σας πριν ξεκινήσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Ολοκληρώστε, θα πάρετε απάντηση, τελειώστε. Αυτό είναι το ερώτημα. Ωραία. Κάποιος άλλος συνάδελφος. Πριν από το ημιώρο. Ερώτημα. Είναι στα ερωτήματα του ημιώρου. Αυτό είναι διακαλυφθείτε. Αυτό θα πάρετε απάντηση. Αμέσως, μόλις τελειώσουν όλα τα ερωτήματα, θα απαντήσω και εγώ και ο κύριος Δήμαρχος. Και θα τοποθετηθούμε. Είναι διαδικαστικό, κύριε. Θα απαντηθεί. Έχετε το λόγο. Όχι. Έχετε το λόγο, συνεχίστε να συνεχθώ με τον κύριο Δήμαρχο. Βεβαίως, θα πάρετε απάντηση. Ορίστε, κύριε Γεννητοπούλη. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ, Πρόεδρε, θεωρούσα αυτονόητο ότι θα πρέπει πρώτα να βλέπαμε το γεγονός αν θα γίνει η ειδική συνεδρίαση του προϋπολογισμού σήμερα ή όχι, και μετά να συνεχίζαμε στο ημίωρο των ερωτήσεων κανονικά. Εκτός αυτού, από όλων των όσων είπε ο κύριος Ιωσήφιδης, στην προηγούμενη συνεδρίαση μας κατηγορήσατε ότι χωρίζουμε τα θέματα σε σημαντικά και σε ασήμαντα, κατά το δοκούν. Και με βάση το τι θέματα θέτουμε εμείς στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εδώ αποδεικνύεται σήμερα, κύριε Πρόεδρε, ότι μάλλον εσείς δεν αντιμετωπίζετε τα θέματα ως σημαντικά. Και μάλιστα, το δεύτερο θέμα σήμερα στο τακτικό Δημοτικό Συμβούλιο είναι το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Μηδέου. Το πιο σημαντικό κομμάτι που αφορά 27 τοπικές κοινότητες, το έχουμε ως θέμα σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο, στο οποίο εσείς έχετε βάλει χρονικά περιθώρια λήξης. Έχετε περισσότερη εμπειρία από μένα σε παρουσία σε Δημοτικά Συμβούλια. Εγώ τα 5 τελευταία χρόνια δεν θυμάμαι κανένα Δημοτικό Συμβούλιο να έχει τελειώσει πριν από 3, 4 και 5 ώρες.
Τώρα, αν εσείς θεωρείτε ότι με την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου Αμιντέου, με το τεχνικό πρόγραμμα, είναι η ώρα 6:30, πρέπει μέχρι τις 8:30 αυτά να έχουν τελειώσει και να έχουν ψηφιστεί, φαντάζομαι ότι εμένα τουλάχιστον η εντύπωση που μου δημιουργείται είναι ότι ή δεν αντιμετωπίζουμε σοβαρά τα θέματα, ή αν θέλω να γίνω πιο καχύποπτη, υπάρχει κάποιος λόγος για τον οποίο βιαζόμαστε να ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό του Δήμου. Ο οποίος προϋπολογισμός του Δήμου, φαντάζομαι το ξέρουν και οι αγαπητοί συνάδελφοι, έχει προθεσμία 31 Οκτωβρίου για να ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο και να κατατεθεί, και μάλιστα και με μια άτυπη παράταση μέχρι 15 Νοεμβρίου. Προς τι βιασύνη. Έχω την εντύπωση ότι όλα γίνονται λίγο βιαστικά και πρόχειρα. Και θα αναφερθώ εδώ, έχω απέναντί μου και τον αγαπητό τον κύριο Ιωάννη, τον πρόεδρο της Κοινοφελούς, που κλείσαμε, κύριε πρόεδρε, ήδη χτες και το τρίτο για περιφοράς διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν μπορούμε να μαζευόμαστε, αν δεν μπορούμε να κάνουμε διοικητικά, αν δεν μπορούμε να κάνουμε δημοτικά συμβούλια, καλό θα είναι να μην ασχολούμαστε με την τοπική αυτοδιοίκηση. Αν μου εξηγήσετε. Δεν θα παρεμβαίνετε όταν μιλάω. Όταν μιλάω, δεν θα παρεμβαίνετε, κύριε πρόεδρε. Τον εαυτό σας θα κάνει. Αν δεν μπορούμε να συνεδριάσουμε την επόμενη εβδομάδα ή να συνεδριάζουμε, όπως είπα και την προηγούμενη φορά, και δύο φορές την εβδομάδα, αν χρειαστεί, τότε νομίζω ότι κάτι δεν κάνουμε καλά. Εξηγήστε μας το επίγον και με βάση, επαναλαμβάνω, ότι η κατάθεση του προϋπολογισμού μπορεί να γίνει μέχρι 31 Οκτωβρίου και τότε να συνεδριάσουμε. Και μάλιστα να αναφερθώ σε αυτό που είπε και ο κύριος Ιωσηφίδης. Στην Οικονομική Επιτροπή, 2 η ώρα το μεσημέρι που είχαμε σήμερα, είχατε ως δεύτερο θέμα, κύριε Δήμαρχε, τη σύνταξη και εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο του σχεδίου προϋπολογισμού για το έτος 2015. Εκ παραδρομής, δεν ξέρω. Γιατί πρέπει πρώτα να περάσει το τεχνικό πρόγραμμα, όπως όλοι γνωρίζουμε, γιατί είναι κομμάτι του προϋπολογισμού, και μετά από εκεί και πέρα να περάσει από Οικονομική Επιτροπή και να ενσωματωθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου. Αποσύρετε αυτό το θέμα και το φέρετε 8 η ώρα. 8 η ώρα θέλετε να διακόψουμε το Δημοτικό Συμβούλιο, μήπως, γιατί είναι ήδη 6:30. Να ανέβουμε να κάνουμε μια οικονομική και να ξανακατεύουμε. Πραγματικά, όσο και να θέλω να μείνει με καχύποπτη, όλα αυτά δημιουργούν εύλογα ερωτηματικά. Τα οποία ευελπιστώ, κύριε Πρόεδρε, να μας απαντήσετε. Ήδη, και τελειώνω με αυτό, ήδη από μόνο του ήταν πάρα πολύ περίεργο 2 δημοτικά συμβούλια σε μία ημέρα. Αν οι παλιότεροι συνάδελφοι θυμούνται κάτι τέτοιο. Δεν τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, αλλά θέλω σαφείς. Επανέρχεστε στα ίδια πράγματα, καταναλώνετε χρόνο και δεν προσφέρετε συζήτηση. Ορίστε και από εκεί. Δείξει, καταρχήν δεν υπάρχει καμία σκοπιμότητα σχετικά με τα δύο θέματα. Είναι δύο θέματα ξεχωριστά. Πιστεύω ότι με την πρόθεσή σας να συμβάλλετε στην ολοκλήρωση του Δημοτικού Συμβουλίου, να μην μακρηγορούμε, πιστεύω να προλάβουμε 8,5 ώρα. Λοιπόν, πιστεύω να τα προλάβουμε. Αν δεν τα προλάβουμε, όταν θα έρθει η ώρα, θα πάρουμε και τις κατάλληλες και νόμιμες αποφάσεις. Δεν θα πάρουμε τίποτα παράνομο. Πρώτον. Δεύτερον, να ξέρετε ότι ο νόμος βάζει χρονικά περιθώρια προς τα πάνω, δεν βάζει προς τα κάτω. Δεν λέει περιοριστικά μέτρα, ο περιοριστικός όρος ότι είναι 4 ώρες. Λέει μπορεί να είναι μέχρι 4 ώρες και να παραταθεί για μία ώρα. Εγώ θα παρακαλέσω πολύ, επειδή είναι πολύ σοβαρά τα θέματα και όλα έχετε πάρει εισηγήσεις, παίρνετε email τα πάντα. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Ζητώ και τη δική σας κατανόηση να συμβάλλετε να γίνουν τα δημοτικά συμβούλια για να λειτουργήσει ο Δήμος. Ο σκοπός είναι να λειτουργήσει ο Δήμος και τίποτα παραπάνω. Ούτε να κρύψουμε και ο προϋπολογισμός είναι εδώ και ο απολογισμός είναι εδώ. Όλα είναι εδώ τα δεδομένα. Κύριε Δήμαρχε, έχετε τον λόγο. Κύριε Πρόεδρε, δεν με αντιλογίσετε όμως το γιατί σήμερα ο προϋπολογισμός και όχι τη Δευτέρα. Γιατί έτσι προγραμματίστηκε. Ναι, τη Δευτέρα υπάρχουν εορτές, υπάρχουν άλλα πράγματα τα οποία προφανώς δεν βολεύανε στο σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής. Ζητώ την κατανόησή σας να βοηθήσετε. Ούτε με ορθά. Κύριε Πρόεδρε, στην ανομία, πώς θα πει. Σας λέω λοιπόν 317 σελίδες, τη διαβάσατε. Τι θα λέγατε. Ποιο συνάδελφο τη διάβασε. Τι θα λέγατε. Ποιο συνάδελφο τη διάβασε. Τι σήμερα ήρθε αυτή. Και το μνημόνιο δεν το διαβάσαμε, δεν το διαβάσανε, αλλά το ψηφίσανε. Ακόμα δεν είμαι απαγωγή. Βάσει αυτή
Κύριε Ιωσήφιδη, αν θυμάστε καλά, όχι δεν δίνατε εισήγηση τεχνικού προγράμματος, δεν δίναμε. Τελευταία στιγμή, στο κεφέντε τη... Ήταν αδιάφοροι, τώρα το πήρατε και έγκαιρα, αλλά δεν έχετε να πείτε τίποτα για το έγκαιρο. Και αυτό και αυτά συνήθως σήμερα. Εγώ ζητώ την κατανόησή σας να καθίσετε όμορφα να συμβάλλετε σε έναν πολιτισμένο διάλογο, να τα βγάλουμε πέρα να τελειώσουμε. Έτσι, αυτό έτσι.